Είναι αδύνατον σήμερα να μην ξεκινήσουμε, παρότι έγινε συζήτηση το πρωί, για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Θα επαναλάβω ορισμένα πράγματα, γιατί η επανάληψη είναι μήτε της μαθήσεως, όχι για την αίθουσα, αλλά κυρίως για έξω και όσους μπορεί να μας βλέπουν. Θα λέγαμε πρώτα απ' όλα να σταματήσει η προσπάθεια, θα το πω όπως το λέτε εσείς, εμείς δεν συμφωνούμε, κεφαλαιοποίησης της σωστής απόφασης του δικαστηρίου που χαρακτηρίζει η εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Πολύ περισσότερο που δεν ακούστηκε ίχνος, κύριε Υπουργέ, αυτοκριτικής από τα άλλα κόμματα. Ίχνος. Κανένας δεν βγήκε, δεν είχε τον μπόι, το θάρρος να πει ναι, κάναμε λάθος, υποτιμήσαμε ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Κανένας δεν το είπε αυτό. Για τη στάση που είχαν τα άλλα κόμματα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Σε ό,τι μας αφορά, γιατί αλήθεια δίκασε το δικαστήριο, αλήθειες λέμε και εμείς. Από την πρώτη στιγμή, από θέσεις αρχών, τοποθετηθήκαμε χαρακτηρίζοντας ναζιστική, φασιστική, εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και πρέπει να θυμηθείτε όλοι σας, όσοι ήσασταν και όσοι δεν ήσασταν, την αντιμετώπιση που είχαμε και από το Προεδρεύοντα της Βουλής. Και επειδή έτυχε εκ μέρους του ΚΚΕ να είμαι αυτός που έκανε αυτή την αναφορά μέσα στη Βουλή, με επανέφερε να σταματήσω τους χαρακτηρισμούς. Φυσικά συνέβη το αντίθετο. Τα είπα πιο δυνατά. Θα πρέπει να θυμηθούν όλοι τις μεγάλες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις του ΚΚΕ να μην προσκαλούνται τα φασιστικά τέρατα σε εκδηλώσεις. Πράγμα που στελέχη άλλων κομμάτων, με εξαιρέσεις βέβαια, δεν το έκαναν και δεν το κάνουν. Όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Και απευθύνομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ που σήκωσε τη σημαία ψηλά. Όταν είπα στον κύριο Βίτσα γιατί καλεί στους Χρυσαυγίτες στο Καστελόριζο, είπε γιατί είναι θεσμικό κόμμα. Αυτή ήταν η απάντηση. Και πήγατε εσείς και οι Χρυσαυγίτες. Τα ίδια συνέβησαν και σε δήμους, σε μαζικούς φορείς, παντού. Τα ίδια συνέβησαν και στο Δήμο τώρα αυτές τις μέρες και θα τα πω έτσι δυνατά αυτές τις μέρες, όταν ο Δήμαρχος του Περάματος, ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι είναι και έτσι είναι, έβαλε και έσβησαν συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής. Όπως και συνελήφθησαν δημοτικός σύμβολος δικός μας στην Αρτέμιδα, φυσικά παρέμβηκε το Υπουργείο για να είμαι ειλικρινής και απελευθερώθηκε αμέσως, γιατί πήγε και έσβησε εμετικά χρυσαυγίτικα συνθήματα έξω από το σχολείο. Επομένως λοιπόν, δεν είναι μικρή σημασία αυτά που λέω. Ούτε τα λέμε για να δικαιωθούμε, δεν έχουμε και ανάγκη άλλωστε. Αλλά έχουν σημασία οι αντιπαραθέσεις, οι ιδεολογικές. Από την πλευρά του ΚΚΕ που από θέσεις αρχής και χωρίς να παίζει πολιτικά παιχνίδια που παίξανε όλα μηδενός εξορουμένων τα αστικά κόμματα, αντιπαρατέθηκε και σκληρά μάλιστα με τη Χρυσή Αυγή, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω. Και μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή, όταν οι άλλοι σιωπούσαν. Όταν στελέχοι σας καμαρώναν και τους καλούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις. Και θα πω παρακάτω. Ρωτάμε λοιπόν, αλήθεια, εσείς που βγαίνετε στα κεραμίδια, δεν γνωρίζετε τι είναι και τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή, ανεξάρτητα αν την ψήφισε ο ελληνικός λαός. Δεν διαβάσατε τα έντυπά τους. Ποτέ δεν διαβάσατε που είχαν το Χίτλερ πρωτοσέλιδο, που είχαν όλους τους φασίστες δολοφόνους και τους υμνούσαν στην επέτειο του θανάτου τους κλπ. Δεν γνωρίζατε την ιδεολογία τους. Δεν βλέπατε, δεν ακούγατε τις ομιλίες των στελεχών τους. Σε όλους σας απευθύνομαι, εσάς. Δεν ακούγατε τον Μιχαλολιάκο που τρώχαγε τη λόγχη στο πεζοδρόμιο, που έλεγε ότι είμαστε η γενιά των ετοιμένων του 45. Δεν τα ξέρατε όλα αυτά. Δεν ξέρατε το ξεσάλωμα κυριολεκτικά, δεν βλέπατε πώς λειτουργούσαν, που έμπαιναν σε λαϊκές αγορές, που έκαναν μπρόκαστρο για Παντελεήμονα, που εκβιάζαν τους Πακιστανούς και τα βατζιλίκη, τους παίρνανε λεφτά, αλλιώς θα σε κάψουμε, που τους δέρναν, που τους μαχαιρώναν. Όλα, οι τηλεοράσεις τα δείχναν όλα. Εσείς, τι κάνατε αλήθεια, και τώρα βγαίνετε στα κεραμίδια, και εννοώ και εσείς, και αφήστε τα αυτά. Λέω λοιπόν, όλα αυτά τα ξέρατε. Γνωρίζατε το τι κάναν και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή η ολιγορία?
Δεν θα ζητήσετε ένα συγγνώμη? Δεν θα πείτε ότι κάνατε λάθος? Όλες οι κυβερνήσεις. Μείναμε εμείς να είμαστε το μαύρο πρόβατο, όπως λέγατε. Ευτυχώς. Που είχαμε σηκώσει σημαία και λέγαμε ότι είναι υπόθεση μεγάλη και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Θέλετε λοιπόν, επειδή ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη, με αυτή την έπαρση, κατεβείτε λίγο από το καλάμι, να σας διαβάσω δηλώσεις στελεχών όλων των κομμάτων, σχεδόν, για τη Χρυσή Αυγή και κορυφαίων μάλιστα, και βουλευτών, και κορυφαίων δημοσιογράφων που είναι στην παραταξή σας. Τι λέγαν τότε για τη Χρυσή Αυγή? Να σας διαβάσω ή να σας πω, ή να μπείτε στο YouTube και να τα βρείτε, γιατί υπάρχουν ευτυχώς οι διάφοροι επιφανείς δημοσιογράφοι κορυφαίοι που καλούσαν τους χρυσαυγίτες σε συνεντεύξεις. Και γιατί σταμάτησε αυτή η ιστορία, θα τα πούμε να ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί εμείς αρνηθήκαμε να πάρουμε μέρος σε συζήτηση που θα συμμετέχει εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Και μας ακολούθησαν, αυτό είναι θετικό, και τα άλλα κόμματα μετά, γι' αυτό και δεν εξαφανίστηκαν. Μόνο η κρατική ΕΡΤ, κύριε Ραγκούση, και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε δεν μπορώ, πρέπει να τους βάλω τις ομιλίες, πρέπει να τους παρουσιάσω, γιατί είναι θεσμικό κόμμα εκλεγμένο στη Βουλή. Ναι ή όχι? Είναι αλήθεια αυτά που λέμε? Είναι αλήθεια, κύριε Τσάρα, ή όχι? Και όμως δεν βρίσκει κανένα να πει καμιά κουβέντα για όλα αυτά. Και σήμερα εμφανιστήκατε όλοι να οικειοποιηθείτε την πάλη κατά του φασισμού. Δεν θα πω ντροπή. Θα πω κρίτον το σιγάν. Και καλύτερο η αυτοκριτική απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Δεν μας αρέσει να αρχίσουμε την ονοματολογία. Ποιος είπε τι πού. Ούτε κάνουμε κουτσομπολιό. Πολιτική κριτική κάνουμε. Σκληρή μεν, αληθινίδα. Άλλα ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων στην πορεία, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια σας ρωτάω, και εσάς και όλους σας. Δεν γνωρίζετε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στα λόγια, αλλά και στην πράξη, απέναντι στο φασισμό? Δεν γνωρίζετε, και μην πείτε όχι, την διαστρέβλωση, την πλαστογραφία της ιστορίας που κάνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αθωώνοντας στην πραγματικότητα τους φασίστες? Θα πω κάτι θετικό. Όταν ήρθε το πρώτο ψήφισμα το 2005, σχεδόν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, πριν δύο, υπέγραψαν ένα κείμενο που φτιάξαμε εμείς που καταδίκαζε αυτή την προσπάθεια. Φτάνει αυτό? Δεν γνωρίζετε ότι η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοκρατία, αυτή που έχει και νόμο, που κυνηγάει τους Ναζί, έδωσε συντάξεις σε εξήτες, καταδικασμένους για εγκλήματα? Αν δεν το ξέρετε, τότε ο καθένας πάει σπίτι του. Δεν γνωρίζετε ότι στη Λετωνία έδωσαν στα Waffen SS, τους βάφτισαν ήρωες, αυτούς που ένα ακραίο πράγμα ήταν, έπαιρναν αίμα κάθε πρωί από 7.000 παιδιά, τα οποία πέθαναν και τα έστρεψαν στα γερμανικά στρατόπεδα? Δεν γνωρίζετε? Εμείς κάναμε ερωτήσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκείνη την περίοδο. Η απάντηση ήταν δεν ανακατευόμαστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζετε ότι 200 Γερμανοί στρατηγοί των SS και της Wehrmacht υπηρετούσαν στο ΝΑΤΟ μετά το 1960, που ήταν καταδικασμένοι για εγκλήματα πολέμου? Δεν γνωρίζετε την πλαστογραφία, τη Συμφωνία του Μονάχου, κανένας δεν μίλησε, που έδωσαν στο Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία και τον αμόλυσαν για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση? Δεν τα γνωρίζετε? Δεν γνωρίζετε την πλαστογραφία του Κατίν? Δεν γνωρίζετε τόσα που έγιναν μετά το 1990 σε σημείο χυδαίο, πρόστιχο, ασέβεια? 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση. Αυτοί που νίκησε το φασισμό και πάνε να τους ταυτίσουν με τους χιτλερικούς των SS. Πλήρης αποσιώπηση. Διαστρέβλωση για την άνοδο του Χίτλερ. Δεν γνωρίζετε ποιος ανέβασε το Χίτλερ και μιλάτε για λαϊκισμούς και τέτοια πράγματα? Ποιος ανέβασε το Χίτλερ στην εξουσία? Δεν γνωρίζετε τη σύσκεψη, τα έχουμε πει, και την απόφαση των Γερμανών βιομηχάνων? Θα τα ξαναπώ να τα ακούει η νεολαία, γιατί δεν μπορεί να τα βρει αλλού. Κρουπ, Τίσεν, Μπος και άλλες γιγάντιες γερμανικές εταιρείες,
σύσκεψη την προηγούμενη μέρα, παράδοση της εξουσίας του Χίτλερ, την επόμενη, οι τραπεζίτες όλοι, Deutsche Bank και λοιπά της Γερμανίας, να παραδοθεί η εξουσία στο Χίτλερ. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να διεξάγει αυτόν τον δολοφονικό, τον απάνθρωπο πόλεμο που κόστησε 50 εκατομμύρια νεκρούς, για να ξαναμοιράσουν την πίτα και η Γερμανία που είχε χάσει τον πρώτο παγκόσμιο να επανέλθει. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά? Δεν ξέρετε για τη δεύτερη δίκη της Νιρεμβέργης? Η πρώτη ήταν για τους εγκληματίες πόλεμου. Η δεύτερη ήταν για αυτούς που στήριξαν οικονομικά το Χίτλερ. Δεν ξέρετε ή δεν διαβάσατε ποτέ ότι αυτή η δίκη σταμάτησε με απέτηση των Αμερικάνων? Γιατί ο Φόρντ είχε παρασημοφορήσει το Χίτλερ. Γιατί οι Αμερικάνοι βιομήχανοι τροφοδοτούσαν με ατσάλι και άλλα μέταλλα τον Χίτλερ μέχρι το 1944, αρχές του 1945. Μεσούντος δηλαδή και σε κρίσιμο σημείο του πολέμου. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά, αλήθεια? Και μιλάτε τι είναι ο φασισμός? Πού διδάσκονται αυτά, κύριε Θεοδωρικάκο και κύριοι της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ? Τα λένε σε κανένα σχολείο ποτέ? Ποτέ δεν τα λένε αυτά. Τίποτα. Δεν διδάσκεται η ιστορία του φασισμού. Και αναρωτιέστε γιατί η νεολαία παρασύρθηκε. Γιατί η νεολαία είναι άλλη γενιά. Δεν έχει τις ζωντανές εμπειρίες που είμαστε περήφανοι που τους έχουμε, εμείς. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται? Γιατί ο φασισμός είναι γνήσιο. Γνήσιο και πολιτεγραφημένο. Δηλωμένο. Τέκνο του καπιταλιστικού συστήματος. Του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Αφήστε τώρα αυτά κάτι θεωρίες, ακούμε πράγματα, μαύρο-κόκκινο φασισμό κλπ. Μιλάμε για τρελά, για αμόρφωτους ανθρώπους. Άλλο η κριτική που μπορεί να κάνεις. Ακούμε πράγματα που είναι αντιστόρητα. Γιατί πείραξε το φασιστικό καθεστώς το μεγάλο κεφάλαιο. Μα αυτά τις συμφέροντα υπηρέτησε. Δεν μπορούσαν με την αστική δημοκρατία και κατέφυγαν στο φασισμό. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν συμφέρει. Και έρχεστε τώρα εδώ και κάνετε διαγωνισμό, για να μην πω καλυστία, αντιφασισμού. Ποιος τον νίκησε τη Χρυσή Αυγή? Ο λαϊκός ξεσηκωμός. Αυτό την νίκησε. Το ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές και άλλους αντιφασίστες. Δεν λέμε ότι ήμασταν μόνοι μας. Δημιουργήθηκε ένα ρεύμα αντιφασιστικό και η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν το ποτήρι που έκανε τη σταγόνα να ξεχυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε ιστορία, είναι η ιστορία δεύτερον που έφερε τη συντριβή της Χρυσής Αυγής. Η αντιφασιστική ιστορία που γράφτηκε όταν οι πρόγονοί τους, αλλά όχι μόνο αυτών, αλλά και άλλων, ήταν συνεργάτες του Χίτλερ, όταν ήταν αυτοί που εκτελούσαν πατριώτες, όταν ήταν αυτοί που είχαν κουκούλες, όταν ήταν αυτοί που δικαιώθηκαν μετά τον και πριν, αλλά και μετά τον εμφύλιο και κυβέρνησαν ορισμένοι και την Ελλάδα και πήραν και εύσημα σαν ήρωες, αυτοί που παρέδιναν κεφάλια ανταρτών που πολεμούσαν τους φασίστες. Ναι, αυτά νίκησαν. Και δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε γιατί δεν ψόφισε το φίδι. Ίσα-ίσα έχει πολλά αυγά και σε πολλούς, τομείς. Αυτό το σύστημα λοιπόν, αν δεν ανατραπεί, θα ξαναγεννήσει και φασισμό και τέτοια καθεστώτα. Γιατί είναι άδικο? Γιατί είναι απάνθρωπο? Γιατί 1% έχει 90% του παγκόσμιου πλούτου, 60-70? Γιατί πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από την πείνα όταν οι άλλοι ξοδεύουν όσα οι άλλοι δεν βγάζουν σε 10 ζωές μέσα σε μια νύχτα? Γιατί αυτό το σύστημα εμποδίζει την πρόοδο της ανθρωπότητας και θα επανέλθει ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, βγάζοντας συμπεράσματα από τα θετικά και τα αρνητικά που είχε στην πορεία. Τώρα να πάω για την τροπολογία. Εδώ άρχισε ένας καυγάς. Ξέρετε, χρειάζεται και λίγο... Και με αυτήν κλείστε, σας παρακαλώ. Δεν θα πω ντροπή, γιατί είναι και βαριά λέξη. Χρειάζεται και λίγο αυτοσυγκράτηση. Είστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που τροποποιήσατε τον ποινικό κώδικα, ναι ή όχι? Ναι. Βγήκατε να πείτε κάναμε λάθος? Όχι. Είστε εσείς της Νέας Δημοκρατίας που βγήκατε στα κεραμίδια και καλά κάνατε, και εμείς είχαμε βγει τότε και προειδοποιήσαμε μάλιστα. Εμείς μιλήσαμε και πιο καθαρά από όλους σας ότι θα πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες. Είστε εσείς που δεν τον αλλάξατε όταν ήρθατε τόσο καιρό? Τον αλλάξατε?
Τι αλλάξατε? Τίποτα δεν αλλάξατε. Όχι, διάλογο. Όχι, το διατηρήσατε. Σας παρακαλώ. Είστε και οι δύο. Άρα λοιπόν, χαμηλή πτήση. Και όχι πολύ ψηλά, γιατί έχει και κεραυνούς πολλούς. Και πέφτουν μετά. Και τα καλάμια όταν πάνε, ξέρετε τι συμβαίνει. Για να μιλήσω και λίγο πιο λαϊκά. Επομένως, έχετε ευθύνες. Και εμείς τα επισημάναμε αυτά. Και επειδή μας κάνανε και κριτική για το 187 που δεν το ψηφίσαμε. Ναι, ο 187 δεν είναι μόνο αυτό. Ο 187 είναι ο τρομονόμος ο περιβόητος, που κι εσείς, όταν είχατε κάποιες άλλες αρχές, ήσασταν αντίθετοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε καταψηφίσει και ήταν αντίθετος, και όταν έγινε κυβέρνηση, όχι μόνο τον εφάρμοσε, αλλά έφερε κι άλλον. Περισσότερο γιατί είναι οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, τώρα εμείς δεν έχουμε αυταπάτες το που στοχεύουν αυτοί οι νόμοι. Αλλά να ξέρετε ότι με τους νόμους δεν εμποδίζονται οι κοινωνικές επαναστάσεις. Όσους και να φτιάξετε. Όταν φουντώσει το ποτάμι, όταν ο λαός αποφασίσει, δεν σταματάει. Ωστόσο όμως, για το συγκεκριμένο, εμείς καταθέτουμε μία τροπολογία και καλούμε και την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να την αποδεχτούν. Δεν συμφωνούμε με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει βάλει το μισό ποινικό κώδικα. Και ο μισός ποινικός κώδικας μπορεί να μας τελείξει όλους σε χαρτί αύριο, για να μας στερήσει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Έχει πόσα, 15-20 άρθρα έχετε βάλει μέσα. Εμείς λοιπόν, μου επιτρέπετε να το διαβάσω, έχω 2 λεπτά. Τροποποίηση του άρθρου 5. Ώστε να στερούνται το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε σε όλες τις εκλογές, εθνικές και τοπικές και ευρωεκλογές, όσοι έχουν καταδικαστεί ακόμα και με πρωτόδικη απόφαση, αφού δεν αναφέρεται σε τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση, για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 στον εκλογικό νόμο, λέμε. Συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση και 2 διεύθυνση. Δεύτερο, αυτοδίκη έκπτωση από το αξίωμα δημοτικού άρχοντα με άμεση εφαρμογή όποιο έχει καταδικαστεί για εγκλήματα 1 και 2 του ποινικού κώδικα. Β. Στο δεύτερο, αντίστοιχα αυτοδίκη έκπτωση από το αξίωμα ερωτού οργάνου περιφερειακής διοίκησης με άμεση εφαρμογή και αυτοδίκαιη έκπτωση ευρωβουλευτή από το αξίωμά του, αν καταδικάστηκε ακόμα και πρωτόδικα για εγκλήματα 1 και 2. Νομίζουμε ότι είναι κατακάθαρη. Ιδού η Ρόδος και ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του. Ήδη έχουμε θέσει θέμα και στα δημοτικά και στα περιφερειακά και παντού να φύγουν οι φασίστες που έχουν εκλεγεί. Γιατί ήταν και είναι εγκληματίες. Αναμένουμε απάντηση. Τέλος για το νομοσχέδιο, 2 λέξεις. Ελληνική ηθαγένεια. Η γνώμη μας είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ονομαζόμενο δίκαιο του αίματος που μας είπε ο κ. Βαλόπουλος σήμερα. Εντάξει, λες και αυτοί που συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ, αυτοί που πρόδωσαν την Ελλάδα, ελληνικό αίμα είχαν. Ενώ ήταν άλλοι που δεν είχαν, αίμα εννοώ, και πολέμησαν και σκοτώθηκαν και στην πρώτη γραμμή. Και στην Αλβανία και στην Αντίσταση και παντού. Λοιπόν, αυτά τώρα τα περί δικαίου αίματος κλπ. Είναι για να μαζεύουμε ψήφους και είναι και σκοταδισμός. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό και σε πιέσεις που μπορεί να δέχεται και ανάμεσα σε μια πιο σύγχρονη αντίληψη και θετική γενικά ότι πρέπει να αποδίδεται η ηθαγένεια στους ανθρώπους που ζουν χρόνια στην Ελλάδα που τα παιδιά τώρα, έχουμε παιδιά στο σχολείο. Κάνουν παρέα με Αλβάνους, κάνουν παρέα με Ιρακινούς, κάνουν παρέα με άλλους και δεν έρχονται στο σπίτι και δεν καταλαβαίνεις από πού είναι. Κυριολεκτικά έχουν αυτή την αντίληψη. Η γνώμη μας, όχι η γνώμη, έτσι είναι, αλλάζει προς το χειρότερο, κύριε Υπουργέ. Δεν διευκολύνει να δοθεί η ηθαγένεια. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Πώς το δυσκολεύει? Πρώτον, οικονομικά. Τα κριτήρια που βάζετε για το πόσο εισόδημα πρέπει να έχουν δεν τα έχουν ούτε οι Έλληνες. Δεύτερον, τα παράβολα. 700 πόσο είναι, Μανώλη. Τα ανέλησε αναλυτικά ο Σιντιχάκης. Και δεύτερο είναι οι εξετάσεις. Ξέρετε, θα το πω. Και στο πάρει το ποτάμι. Δεν κάνετε εξετάσεις στους Έλληνες τέτοιου είδους? Να κάνετε μια δειγματοληπτική και τους φέρετε να δώσουν τέτοιες εξετάσεις. Που να πάνε στο 70% στα μαθήματα που λένε ιστορία, θεσμοί κλπ. Κλπ. Πώς θα περάσουν? Θυμάστε τι γράφαν? Ποιος κατέβασε τη σημαία από την Ακρόπολη? Ο Γκλέτσος. Τα θυμάστε? Τι έγινε το 28 Οκτωβρίου, η Επανάσταση 21. Αυτή την παιδεία έχετε. Αυτή την παιδεία γραμματοσύνη. Αν βάζετε τέτοια κριτήρια εδώ, με πανελλαδικές κλπ. Εντάξει, σε άλλη κατάσταση που θα υπήρχε φροντίδα ιδιαίτερη για τους μετανάστες, για τα παιδιά τους κλπ. Να μαθαίνουν, να ενσωματώνονται κλπ. Θα μπορούσε κανένας να το δει φυσικά σε πιο χαλαρή
μορφή. Με αυτά όμως τώρα, τι θα κάνετε δηλαδή. Δεν τους κάνει δυνατόν να ζητάτε 70%. Βγαίνετε έξω και κάνετε έναν γκάλωπ. Ερωτήσεις, βγάλετε 2-3 συνεργεία, ρωτάνε τον κόσμο. Έλληνες, Ολλανό, Αντάν, Παπαντάν. Γι' αυτό λέμε. Και τέλος, τέλειωσα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Μία λέξη θα πω. Ποιος είναι ο στόχος για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης κλπ. Ο οποίος επιτυχάνεται πρώτα απ' όλα με την εκτείναξη της συνέντευξης. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Θέλει η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, τα ίδια κάνουν και προηγούμενοι, με βάση τις γενικότερες κατευθύνσεις, να φτιάξει έναν κρατικό μηχανισμό, όχι κομματικό. Αυτά είναι κόλπα που λέτε. Κρύβουν την πραγματικότητα. Θέλει να φτιάξει στελέχη, όχι που θα υπηρετούν μόνο τη δημόσια διοίκηση, που θα πιστεύουν σε αυτή την πολιτική. Δηλαδή των ιδιωτικοποιήσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αυτά των προνομίων στο κεφάλαιο, και να είναι ενσωματωμένα. Γι' αυτό, αυτό καλά κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση και τα κάνει αυτά. Το θέμα είναι ποιον υπηρετούν. Ποιο κράτος θέλουν να φτιάξουν. Το κράτος που υπηρετεί τον πολίτη ή που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ευχαριστώ πολύ.